Με πυροσβέστες να σώζουν ηλικιωμένοι από φωτιά στο σπίτι της. Τι ακριβώς εκείνη? Μια απίστευτη ιστορία, είσαι μια ηλικιωμένη χτες το βράδυ, παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, όταν το διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο που έμενε έπιασε φωτιά χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ευτυχώς στο σημείο έφτασαν άμεσα 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν πάρα πολύ γρήγορα τη φωτιά και να απεγκλωβίσουν την άτυχη ηλικιωμένη, η οποία αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται, αλλά είναι πολύ καλά στην υγεία της, δεν έπαθε κάποιο πρόβλημα, ούτε κινδύνεψε κάποια άλλη διπλανή πολυκατοικία ή κάποιο άλλο διαμέρισμα από τη φωτιά. Ήταν πολύ γρήγορη επέμβαση, οπότε ευτυχώς πήγανε όλα καλά. Μήπως δεν με μαγκάλι, για να δεν έχει ο κόσμος να πιάσει το ρεύμα του. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Μήπως δεν με μαγκάλι, που πολύ ζητάτε με μαγκάλι. Συγγνώμη, Φίλιππε, χθες το βράδυ πέρασε από την Αμφιάλη την ώρα της πυρκαγιάς. Πήγαινα σε μια φίλη μου. Στην οδό Τσαρδάρη. Στην οδό Τσαρδάρη. Την ώρα που και εγώ ήταν το σπίτι. Ήταν τραγικό, παιδιά, αυτό που είδα μπροστά μου. Πέρασα εκείνη την ώρα, γι' αυτό ρώτησα τώρα που έγινε. Γιατί χθες το βράδυ πέρναγα από την Αμφιάλη εκείνη την ώρα. Φανταστείτε τι ζήσαμε στην Κουνέτα και τι ζήσαμε στο Μάτι πριν από λίγους μήνες. Εδώ βλέπουμε ότι το κράτος μας ξέχασε. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα. Οι πολίτες δεν έχουν ούτε χρήματα να πληρώσουν για θέρμανση. Περνάνε δύσκολα οι πολίτες. Και ακούνε τέτοια πράγματα. Και όλα αυτά που συμβαίνουν είναι πρόκληση. Είναι προκλητικότατο όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Πάμε σε διαφημίσεις.